τελική φάση της στρατιωτικής άσκησης Αίσιος Ιωνός. Τι περιλάμβανε η άσκηση και ποιος ο σκοπός διεξαγωγής της? Χαμηλό παραμένει το ενδιαφέρον των καταναλωτών στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, που κυμαίνεται η τιμή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ποια είναι τα αιτήματα των κτηνοτρόφων? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίτη 7 Νοεμβρίου. Σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Μεγάλη δύναμη ισχύως, βολές πυροβολικού, πολεμικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Στο πεδίο βολής ψηλός θάλλος πραγματοποιήθηκε η τελική άσκηση TAMS Αίσιος Ιωνός 2023. Την άσκηση παρακολούθησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο μέσο του πεδίου βολής, το οποίο συμπληρώνει με εύστοχες βολές. Κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας δεν αφήνουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Μονάδες του στρατού Ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας απέδειξαν ότι κάθε βολή τους είναι επιτυχημένη. Σήμερα το αεροσκάφη είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα αναφυλίας και βαρδισμού. Στο πεδίο βολής ψηλός θάλλος στα Λάβαρα Εύρου πραγματοποιήθηκε το τελικό στάδιο της άσκησης Παρμενίωνας. Στην άσκηση TAMS Αίσιος Ιωνός 2023, πυροβολικό, τεθωρακισμένα, μηχανικό, ελικόπτερα και αεροσκάφη κατατρόπωσαν τον εχθρό. Υποστήριξη των αντιπιθέσεων της Μεραρχίας έχουν επιλεγεί από τον καιρό της ειρήνης συγκεκριμένοι στόχοι για προσβολή για την εκτιμόμενη περιοχή δημιουργίας του εθνικού προγεφυρώματος. Οι στόχοι αυτοί είναι διαβάσεις που αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο εχθρός. Στο σενάριο προβλέπονταν διείσδυση εχθρικών δυνάμεων στο ελληνικό έδαφος, απόκρουση της επίθεσης και αντεπίθεση, αλλά και σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους του εχθρού. Την άσκηση παρακολούθησε η πολιτική και φυσική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να παράγουν το ύψιστο αγαθό, αυτό της ασφαλείας για τη χώρα μας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας. Γιατί ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να προπαρασκευόμαστε προς πόλεμο ακριβώς γιατί θέλουμε και επιδιώκουμε την ειρήνη πάνω και πέρα από όλα. Σκοπός μας λοιπόν είναι η συνεχής και σκληρή εκπαίδευση μέσω δράσεων όπως αυτή που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο και είναι βέβαιος ότι το σημερινό αποτέλεσμα αποθαρρύνει απόλυτα κάθε επίβουλο εναντίον της χώρας μας γιατί αντιλαμβάνεται εύκολα ότι το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει αν επιλέξει να προχωρήσει σε οποιοδήποτε εγχείρημα θα είναι δυσανάλογο σε σύγκριση με το κόστος που προσδοκά. Η άσκηση που μόλις ολοκληρώθηκε με κυριολεκτικά υποδειγματικό τρόπο στέλνει ακριβώς αυτό το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρές και σε θέση να εξασφαλίσουν απολύτως την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος μας 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο. Άνδρες και γυναίκες των ένοπλων δυνάμεων, συνεχίστε να υπηρετείτε με υψηλό φρόνημα την πατρίδα στις επάλξεις μας στον Εύρο, στα νησιά μας και σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης και επικράτειας με πίστη και αφοσίωση όπως καλά γνωρίζετε και κάνετε και το κάνετε έναντι οποιοδήποτε κόστος. Συνεχίστε να εκπέμπετε αυτή την αποφασιστικότητα και τη λάμψη που λάμπει στα μάτια σας. Συνεχίστε να μας κάνετε όλους περήφανους. Συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε. Και μαζί τους και εμένα που για μια ακόμα φορά δηλώνω περήφανος για κάθε έναν και την κάθε μια από εσάς. Είστε ο ακρογωνιαίος λίθος της εθνικής μας άμυνας. Παρακολουθήσαμε σήμερα την τελική φάση της άσκησης Αίσιος Ιωνός. Ένα ελάχιστο δείγμα των δυνατοτήτων των ενόπλων μας δυνάμεων. Και θα ήθελα να συγχαρώ από καρδιάς όλους όσους συμμετείχαν για αυτή την εντυπωσιακή επίδειξη δυνατοτήτων. Με ψηλό φρόνημα, μέση καθήκοντος, οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδος μας αποδεικνύουν σε κάθε αφορμή ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε κάθε αποστολή η οποία τους ανατίθεται. Αποδεικνύουν αυτό που περιμένει η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός. Να αποτελούν την εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας. Ότι είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε μορφής απειλή ή αμφισβήτηση κατά της κυριαρχίας
και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Ας μην γελιόμαστε. Στον 21ο αιώνα η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή χάρη στις δυνατότητες των ενόπλων της δυνάμεων. Χάρη σε αυτές τις δυνατότητες η Ελλάδα είναι παρούσα όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στον κόλπο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα αναπτύξουμε περισσότερο αυτές τις δυνατότητες με προσαρμογή στο περιβάλλον και στις νέες προκλήσεις. Για τις δυνατότητες των οπλικών συστημάτων ενημερώθηκε αναλυτικά και η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Κύρια πλεονεκτήματά του αποτελούν τα αρχιβολία του, η ταχεία διακινησία του και η δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού τη θέση του που ουσιαστικά το καθιστούν μια αυτόνομη μονάδα πυρός με υψηλό βαθμό επιβιωσιμότητας στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Λόγω του καλού καιρού που δεν θυμίζει τέλος φθινοπόρου, χαμηλό παραμένει το ενδιαφέρον των καταναλωτών στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, αρκετοί είναι αυτοί που έχουν στραφεί και σε άλλου είδους θέρμανση όπως είναι το ξύλο. Εδώ και εβδομάδες έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά με τη τιμή του λίτρου να ξεκινάει από 1,40. Σύμφωνα με την πρόεδρο των Βενζινοπολών Βορείου Εύρου, Βάσο Καλαϊτζή, προς το παρόν δεν χτυπούν τα τηλέφωνα για παραγγελίες και το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι χαμηλό, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές για την εποχή. Υπάρχει κάποια κινητικότητα, αλλά δεν είναι και πολύ έντονες οι παραγγελίες. Ενώ μια και ο καιρός κρατάει καλά, έχει ακόμη αρκετή ζέστη, οπότε ο κόσμος δεν σκέφτεται ότι δεν κρυώνει ώστε να μπορέσει να, ώστε να θέλει να ζεσταθεί για να παραγγείλει πετρέλαιο. Βέβαια, έρχεται στο μυαλό του ότι πρέπει να κάνει και αίτηση για να μπορέσει να πάρει το επίδομο, οπότε συγχρόνως στην άκρη του μυαλού του έχει ότι πρέπει να παραγγείλει και πετρέλαιο. Υπάρχουν παραγγελίες, αλλά είναι με ένα πολύ φυσιολογικό ρυθμό, αργό ρυθμό. Όσον αφορά για το αν θα αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η κυρία Καλαϊτζή τονίζει ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν κάτι τέτοιο, καθώς η τιμή μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Οι τιμές αλλάζουν καθημερινά, οπότε δεν έχω ιδέα πραγματικά, μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω τους καταναλωτές. Στην πλειοψηφία τους, οι πολίτες της Οριστιάδας δεν έχουν βάλει προς το παρόν πετρέλαιο θέρμανσης στις οικίες τους, είτε γιατί ακόμα ο καιρός είναι ευνοϊκός, είτε γιατί είναι προμηθευμένοι από πέρσι. Καλά μια δακιούμε. Δεν βάλατε ακόμα. Όχι, όχι. Δεν σκοπεύετε να βάλετε. Πώς θα βάλουμε. Κάποια στιγμή θα βάλουμε. Περιμένετε πας καλυτερέψει τιμή. Εμείς ως και για την τιμή. Δεν θα βάλουμε. Δεν θα βάλουμε γιατί είναι ακριβό. Όχι. Έχω από πέρσι. Ελλάδα είσαι. Εκμεταλλεύονται και λίγο. Καρτέλ υπάρχει στις πετρέλαιο, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε δεμένοι. Άμα είναι να βάλουμε, θα βάλουμε, τι θα κάνουμε, θα σου αφήσουμε το κρύο, θα βάλουμε ξυλόσωπες, έχουμε μωρό στο σπίτι, όσο είναι, 2 ευρώ, 3 ευρώ, 5 ευρώ, θα βάλουμε. Τον αντίποδα ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για την προμήθεια καυσόξυλων στην περιοχή. Πετρέλαιο θέρμανσης δεν βάλαμε, εγώ έχω ξύλα. Είχα δικά μου ξύλα. Τα έκοψα και έχω για πολλά χρόνια ξύλα. Δεν καίω πια πετρέλαιο. Με συμφέρει καλύτερα. Την είδα 1,42 νομίζω, έβαλα για κάποιους άλλους. Προς το παρόν ακόμα τρώγεται. Άμα πάει πιο πάνω θα είναι πιο δύσκολα. Αυτοί που πέρυσι ήταν στο 1, ήταν πιο κάτω. Όποιοι το σκεφτήκανε και βάλανε πέρυσι είναι καλύτερα. Με μια σειρά ετοιμάτων και για αλλαγές στις βασικές ενισχύσεις των κτηνοτρόφων, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η συγκέντρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι έξω από το κτίριο της περιφέρειας στην Κομοτηνή. Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνουν για τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κομοτηνή, αντιδρώντας έτσι στην πολιτική που εφαρμόζεται όσον αφορά τις βασικές ενισχύσεις. Ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού σύλλογου Καβάλας, Νίκος Δημόπουλος, εξηγεί και διευκρινίζει τους λόγους που αντιδρούν οι σύλλογοι στις αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά τις πληρωμές, οι οποίες λάβανε χώρα πριν από 10 μέρες περίπου, της βασικής ενίσχυσης το 70%, είδαμε όλοι την τελική εικόνα του νέου στρατηγικού σχεδίου, το οποίο
ξεκίνησε να εφαρμόζεται από 1η-1η του 2023. Δηλαδή στην ουσία είναι οι ενισχύσεις που τα παίρνουμε, οι άμεσες και του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες είναι κατά πολύ μειωμένες, πουτσουρεμένες που λέμε. Το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το στρατηγικό σχέδιο αυτό είναι λάθος, ο τρόπος που γίνεται η κατανομή των ενισχύσεων είναι λάθος, παρά η προσπάθεια που γίνεται από τον Υπουργό να δείξει την ευθύνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι για να μην καταδείξει τις ευθύνες που είχε η ελληνική πολιτεία από το 2020, όπου ξεκίνησε η διαβούλευση για αυτό το στρατηγικό σχέδιο που στάθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι σήμερα. Δυστυχώς, οι ενισχύσεις είναι μειωμένες. Στην κτηνοτροφία είναι στη βασική ενίσχυση 27% μειωμένο του κονδύλι, στις αρρωτρές καλλιέργειες είναι στο 17% και στο 19% στις δεσμότητες καλλιέργειες. Από εκεί και πέρα, η σύγκληση που θα υπάρχει στα δικαιώματα που λέμε μέχρι το 2026, θα δημιουργήσει πάλι η μείωση ή μια μικρή αύξηση σε κάποιους, διότι τα ιστορικά δικαιώματα τα οποία συνεχίζονται μέχρι και το 2026 και τελικά μέχρι το 2027 που δεν προβλέπεται ανακατανομή των ενισχύσεων, θα μας βασανίζει, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα ζώα και τα χωράφια αναλογικά δεν παίρνουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν, και τα παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι ή δεν έχουν σήμερα τις εκμεταλλεύσεις έχουν πολύ μικρότερες εκμεταλλεύσεις. Το αντίστοιχο και αν έχουν πολύ μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις σήμερα, ενώ το 2015 με 19 που ήταν η προηγούμενη σύγκληση ήταν μικρή η εκμετάλλευσή τους, πάλι δεν παίρνουν αυτά που τους αναλογούν. Εμείς είχαμε προειδοποίησει από το 2021 μια ολοκληρωμένη πρόταση που στείλαμε κιόλας στο Υπουργείο, αλλά και με τις ημερίδες που γίνανε και στην Κομωτινή, ότι ο τρόπος αυτός είναι λάθος. Και ο τρόπος αυτός αδικεί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το ζωικό κεφάλαιο και τα χωράφια και παράγουν. Δυστυχώς δεν μας ακούσανε, και δεν είναι μόνο η βασική ενίσχυση, να ξέρετε, διότι το πρασίνισμα έχει καταργηθεί. Υπάρχουν δύο άλλες ενισχύσεις που το αντικαθιστούν. Δηλαδή στην ουσία είναι η αναδυναμητική που δίνεται σε πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, κάτω από 170 ισοδύναμα στρέμματα σε βοσκοτόπια, 110 ρωτρές και 40 στρέμματα δέντρα. Και τα οικολογικά σχήματα τα οποία τους προειδοποίησαμε ότι είναι ανεφάρμοστα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, διότι είναι πολύ φτιαγμένα ή πολύ πρόχειρα ή τα έχουν κάνει κάπου copy-paste και δεν ξέρουν τη διαδικασία για να μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δυστυχώς έχουν ενεργοποιήσει ελάχιστα, τρία από περίπου 7-8 οικολογικά σχήματα ήταν, τα οποία μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Σε τρεις ομάδες, δυστυχώς έχουν ενεργοποιήσει 2-3 από αυτά μόνο, τα οποία στην ουσία για να μπορέσουν να πληρωθούν τελικά θα πρέπει, αν εξαιρείς κανείς τη βιολογική γεωργία και την κτηνοτροφία, θα πρέπει να μην χρειαστούν παραστατικά, διότι παραστατικά σήμερα να ζητάς για μήνες πριν είναι λίγο δύσκολο να βρεις, όταν δεν έχει μπει ο άλλος στον προγραμματισμό και στη διαδικασία να μπορέσει να τηρήσει τον κανονισμό και τις εγκυκλίες που έχουν βγει. Κατόπιν εορτής φυσικά, έτσι βγήκανε μετά τον Ιούλιο και Αύγουστο, πράγμα το οποίο έκανε πολύ δύσκολο να ενεργοποιηθούν αυτές οι δράσεις. Δηλαδή, κύριε Δημόπουλε, εσείς... Αυτή η διαδικασία έχει φέρει στον κόσμο αναστάτωση, να ξέρετε, και διότι τα χρήματα τα οποία έχουν μειωθεί είναι αρκετά, η περίοδος είναι δύσκολη και όλοι κοιτάζουν από κάπου να πιαστούν. Και η ενισχύση ήταν ένας τρόπος για να μπορέσεις να έχεις μια μικρή βοήθεια μες στο χειμώνα. Δηλαδή, κύριε Δημόπουλε, εσείς συνοψίζοντας, θεωρείτε ότι αυτό το στρατηγικό σχέδιο μέχρι το 2027 θα επιτείνει πάρα πολύ τα προβλήματα και θα τα μεγαλώσει περισσότερο εις βάρος σας και ίσως να υπάρχει και συρρήκνωση επιπλέον της κτηνοτροφίας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αν θυμάστε, το έχουμε προειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από το 2020, σας λέω, που ξεκινήσαν οι ημερίδες για να συνταχθεί αυτό το στρατηγικό σχέδιο, για να γίνει διαβούλευση στην ουσία με τους αγρότες και τους ανθρώπους. Από τότε τους είπαμε πώς πρέπει, με ποια λογική πρέπει να φτιαχτεί για να είναι ρεαλιστικό και πραγματικό. Εγώ θα σας πω χαρακτηριστικά ότι υπολογίστηκε η βασική ενίσχυση με βάση τις μοναδιές αξίες από το 2015 μέχρι το 2019. Έχουμε 2023. Δεν επανυπολογιστήκαν τότε για να ξέρουμε τι έχει ο καθένας και να πάρει αναλογικά αυτό που το αντιστοιχεί. Παρότι εμείς είμαστε αντίθετοι στο ιστορικό μοντέλο, θα πρέπει να πούμε σε μια διαδικασία κάθε χρόνο να παίρνει ο καθένας αυτό που αντιστοιχεί ανάλογα με τα στρέμματα που δουλεύει ή με το βοσκότοπο που έχει. Και μάλιστα αυτός ο βοσκότοπος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια στην περιφέρειά μας και στην κεντρική Μακεδονία. Όπου βλέπετε ότι παίρνουμε δυσανάλογα λιγότερα χρήματα στις άλλες περιοχές. Εμείς έχουμε δύο προβλήματα, λέει, στη δικιά μας περιφέρεια. Έχουμε και τη μείωση του κονδυλίου των βοσκοτόπων, ταυτόχρονα έχουμε και τη μείωση λόγω του ότι τα ίδια χρήματα που βάζουν άλλες περιοχές σε πολλά στρέμματα, τα βάζουμε σε λίγα στρέμματα. Άρα στην ουσία φαίνεται ότι στο στρέμμα παίρνουμε πολλά λεφτά
και στη σύγκληση πέφτουν συνεχώς τα ποσά μας. Αυτό γίνεται από το 2015 και μετά μέχρι το 19 και ξεκινάει ξανά από το 23 μέχρι το 26. Είναι το, με δύο κουβέντες είναι δύσκολο να το αναλύσει κάποιος, αλλά οι άνθρωποι που γνωρίζουν τι συμβαίνει πραγματικά ξέρουν ότι στην ουσία η κτηνοτροφία θα τελειώσει την περιφέρειά μας. Επομένως, κύριε Δημόπουλε, εσείς στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνετε είναι για να διατρανώσετε τα προβλήματα αυτά και να στείλετε ένα μήνυμα διαμαρτυρίας και ενημέρωσης σε αυτούς που διαχειρίζονται την ζωή των κτηνοτρόφων. Βεβαίως, γιατί επιτέλους πρέπει να λάβουν υπόψη και τους ανθρώπους που δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα, διότι αυτά έχουν φτιαχτεί μέσα σε γραφεία θεωρητικά. Καλή επιστήμη, καλοί καθηγητές και η ομάδα η οποία συνέταξε το στρατηγικό σχέδιο, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση και σεβόμαστε την επιστημοσύνη του καθενός. Οι άνθρωποι στο Υπουργείο γνωρίζουν αρκετά πράγματα, όμως κάποια πράγματα δεν τα γνωρίζουν και είναι η τελική πράξη. Θα μπορούσαν να ζητήσουν τη βοήθεια όχι από εμάς εδώ. Υπάρχουν φορείς οι οποίοι μπορούν να τους συμβουλεύσουν πώς έπρεπε να γίνει η διαδικασία, τι καλό και τι κακό φέρνει αυτός ο τρόπος κατανομής και τι προβλήματα υπήρχαν με την προηγούμενη κατανομή από το 2015 μέχρι το 2022, είναι 8 χρόνια. Εκεί χαθήκανε την περιφέρεια μας, να ξέρετε, πολλά εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα από τον κάθε κτηνοτρόφο χαθήκανε λόγω των βοσκοτόπων δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε 8 χρόνια. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει ο κόσμος να έρθει στην συγκέντρωση για να διαμαρτυρηθεί, για να δείξουμε τη βούλησή μας να αλλάξουμε πράγματα, να πιέσουμε για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα όχι μόνο κτηνοτρόφοι, γιατί και οι αγρότες έχουν αρκετά μεγάλες μειώσεις. Απλώς οι αγρότες δεν έχουν το πρόβλημα με τα βοσκοτόπια. Έτσι. Εκεί αναλογικά σε όλη τη χώρα γίνεται μια κατανομή, πάλι με ιστορικά δικαιώματα, πάλι με πολλές τρευλώσεις. Αλλά εκεί το πρόβλημα είναι από την μια πλευρά, από τα ιστορικά δικαιώματα. Εδώ σε εμάς είναι και από τα βοσκοτόπια. Αλλάζει το τοπίο από φέτος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Πέρα από την υιοθέτηση τεκμηρίων για τον υπολογισμό της αμοιβής τους, άρα και του φόρου που τους αναλογεί, κάθε συναλλαγή τους θα σαρώνεται ηλεκτρονικά από την εφορία. Το νέο μίνι φορολογικό από τη μία εισάγει την έννοια του τεκμηρίου ελάχιστης αμοιβής, από την άλλη η ΑΔΕ εμπλουτίζει και ενισχύει τα ηλεκτρονικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, ελαχιστοποιώντας την απόπειρα φοροδιαφυγής. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα εκδοθεί και η σχετική υπουργική απόφαση για την επέκταση χρήσης POS και σε άλλους κλάδους της Λιανικής. Οι κλάδοι που θα εξαιρεθούν θα είναι ελάχιστοι. Ήδη υπάρχει οδηγία τα POS να έχουν διασυνδεθεί με τις ταμιακές τους κλάδους που προβλέπεται έως 31 Ιανουαρίου του 2024. Έχει δοθεί το περιθώριο επιπλέον ενός μήνα εφόσον ο υπόχρεος έχει παραγγείλει το τερματικό προκειμένου να εγκατασταθεί από την εταιρεία. Η τελική προθεσμία λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου. Το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει και μια σειρά παρεμβάσεων που ενισχύουν τα ηλεκτρονικά εργαλεία του κράτους, που είναι υποχρεωτική ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο MyData. Εντός του 2024 θα γίνει υποχρεωτική ανάρτηση εσόδων και δαπανών στο MyData. Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα έξοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα. Οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν διαβιβαστεί δεν θα εκπίπτουν. Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια εντός του 2024. Μέσα στο επόμενο έτος θα γίνει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, καταληκτική ημερομηνία η 31η Δεκεμβρίου 2024, προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιλέξουν την αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Μέχρι να γίνει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, επεκτείνονται τα κίνητρα για όσους την εφαρμόζουν νωρίτερα. Τα κίνητρα είναι ταχύτερες επιστροφές φόρων, παραγραφή φορολογικών υποθέσεων στα 3 χρόνια και αποσβέσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που εκδίδουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα τιμολόγια τους, τα οποία διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα MyData. Υποχρέωση τήρησης ψηφιακού παλατολογίου από επιλεγμένες κατηγορίες επιχειρήσεων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Έρχεται αύξηση ύψους 8% στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τις αιτήσεις που θα εγκριθούν από 1η Δεκεμβρίου 2023. Οι αυξήσεις διαμορφώνονται ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Αύξηση ύψους 8% θα γίνει στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τις αιτήσεις που θα εγκριθούν από 1η Δεκεμβρίου 2023. Στα 216 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 108 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 54 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Η ανώτατη μηνιαία ενίσχυση ανέρχεται έως 972 ευρώ. Υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση της αύξησης 8% του προγράμματος ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από τους Υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη,
Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Υφυπουργού Αθανάσιο Πετραλιά, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδων Γεωργιάδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Τα ποσά αναδιαμορφώνονται με την αύξηση του 8% και ανέρχονται για τις αιτήσεις εκείνες που θα εγκριθούν από 1η 12η 2023 σε 216 ευρώ αντί 200 ευρώ το μήνα, ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνδεσης του νοικοκυριού. Επιπλέον, η αύξηση του εγγυημένου ποσού συμπαρασύρεται σε δημοτικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια του δελτίου μας θα περιηγηθούμε στην τοπική κοινότητα Ελιάς του Δήμου Αριστιάδας. Σχεδόν ο συνολικός αριθμός των κατοίκων της Ελιάς προέρχεται από τη Γιαλιά και λίγες οικογένειες από την Πάρα. Γίνονταν όμως γάμοι μεταξύ των δύο χωριών και έτσι υπήρχαν αρκετές γυναίκες από την Πάρα παντρεμένες στη Γιαλιά που αργότερα ήρθαν στην Ελιά. Η Γιαλιά και η Πάρα ήταν δύο παλιά χωριά της περιοχής που έζησαν, βρισκόταν δυτικά του Πενταλόφου, δίπλα στα σημερινά Έλληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Πολλές πληροφορίες έχουν διασωθεί και κάποιες μιλούν για την εγκατάσταση υπηρωτών μαστόρων κυνηγημένων από την ευρύτερη περιοχή του Σουλίου σε χωριά του Τριγώνου. Ένας γέρος από την Ελιά ανέφερε πως η γιαγιά του θυμόταν τον Τζέλιγκα παππού της με φουστανέλες στη Γιαλιά. Το 1913 οι Τούρκοι για να κάμψουν το ελεύθερο φρόνημα των γελιωτών σκότωσαν 16 εξέχοντες νοικοκύριδες στην πλατεία του χωριού. Μετά τους Ρώσους το 1915 έφυγαν και οι Τούρκοι και δεν ξαναγύρισαν. Γύρισαν όμως οι Βούλγαροι Κομιτατζίδες και με την επεκτατική πολιτική τους ρήμαξαν κυριολεκτικά την περιοχή. Στο χωριό υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου πριν το 1880. Επίσης υπήρχε δάσκαλος που τον πλήρωνε το χωριό. Το μαρτύριο της βουλγαρικής κατοχής κράτησε έως το 1920, οπότε κατέφθασε ελευθερωτής ο ελληνικός στρατός. Στις 21 Μαΐου του 1920 ήρθαν οι Γάλλοι ως σύμμαχοι για να υιοθετήσουν τη Μεθόριο. Το 1920 ήταν μοιραία χρονιά για το χωριό. Άλλοι τράβηξαν για τη Στέρνα, άλλοι για τη Λεπτή, άλλοι για το Σπύλο και οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Τσιφλίκη, Ντελή, Αλή. Η Ελιά είναι ένα από τα χωριά που έχει πλούσια πολιτιστική παράδοση. Πολλά έθιμο όπως είναι του Τρίφωνα, του Μπέι, η Κυριακή των Βαΐων, το έθιμο της Βαρβάρας, πολλά χριστουγεννιάτικα, η Καμίλα, η Τζαμάλα, έθιμα της Πρωτοχρονιάς όπως και πολλά στο γάμο και στα γεννητούρια.